Με την κάμερα του Α επιβιβαζόμαστε στο πλοίο νυχτής θαλάσσης 060 του λιμενικού σώματος με κατεύθυνση την οριογραμμή μεταξύ Τουρκίας και Λέσβου. Είναι Σάββατο 12 Μαρτίου, ώρα 1 το μεσημέρι. 26 λεπτά μετά τη μία εντοπίζεται ένα στόχο στα τουρκικά χωρικά ύδατα σε απόσταση μισού μιλίου από την τουρκική φρεγάτα. Αυτή είναι η τουρκική φρεγάτα. Που είναι δύναμη ανατολική, ναι. Ναι. Και εδώ μπροστά. Αυτό πιθανότατα είναι βάρκα μετανάστες. Γιατί σε τόσο μικρή απόσταση. Ναι, ναι, και χθες το ίδιο έγινε. Πέρασε και από αυτούς και από την τουρκική αυτοφυλακή. Και γιατί δεν ειδοποιούν η τουρκική φρεγάτα, η ανατολική δύναμη. Δεν μπορούσαν, υποτίθεται, να το σταματήσουν οι Τούρκοι. Το χθεσινό. Χτες πήγαιναν μαζί. Με το λιμενικό το αντίστοιχο, ας πούμε, της Τουρκίας, το Σαχίλ Γουβενλί. Δηλαδή συνόδευε η τουρκική ακτινορός. Ναι, ναι. Μέχρι που ήρθε στην οριογραμμή και μετά έκανε πίσω και έφυγε. Τώρα τι απόσταση. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Είναι γύρω στα 5,5 μίλια αυτή η απόσταση τώρα, από εμάς, έτσι. Ο πλωτάρχης επιχειρεί να ενημερώσει εκείνος την τουρκική φρεγάτα. Καλούμε το σκάφος της δύναμης του ΝΑΤΟ, τη φρεγάτα Μπαρμπαρός. Αλλά έχουμε κάνει γύρω στις 6 κλήσεις και δεν μας έχει απαντήσει καμία, ενώ θα έπρεπε. Σίγουρα μας ακούει. Μετά από 7 κλήσεις μας απάντησε. Δεν απάντησε αμέσως. Για ευνόητους λόγους. Προκειμένου να προωθηθεί η βάρκα και να βρεθεί στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ώστε να την περισυλλέξουμε εμείς. Έτσι, απλά. Τελικά, όταν η βάρκα περνάει στα ελληνικά χωρικά ύδατα, διαπιστώνεται πως δεν έχει επιβάτες. Ωστόσο, εκείνοι που φυλάσσουν θερμοπύλες γνωρίζουν και καταγγέλουν. Ουσιαστικά είναι ένα στημένο παιχνίδι. Έτσι, αυτό. Και από πριν ξεπουλυμπαίνω, δυστυχώς. Χθες είχαμε ένα περιστατικό με μια λέβο η οποία έρχονταν τα τουρκικά. Ήταν εκεί η τουρκική φρεγάτα. Έδωσε εντολή στην τουρκική ακτεωρό να την περισυλλέξει. Αυτό που παρατηρήσαμε ήταν μια απλή συνοδεία. Έκανε συνοδεία και ούτε καν μπήκε μπροστά να τη σταματήσει. Και έθεσε εμάς σε ετοιμότητα με το που περάσει η οριογραμμή να την περισυλλέξουμε όπως και συνέβη. Το πρωί είχε σκάφος της νατοικής γερμανικό όμως, μπόρεσε και πίεσε τουρκική ακτεωρό να περισυλλέξει όπως και έκανε, περισυνέλεξε σκάφος. Σύμφωνα με πληροφορίες του Α, το αρχηγείο του λιμενικού σώματος έχει ζητήσει το οπτικό υλικό από το συγκεκριμένο σκάφος του λιμενικού σώματος που έχει καταγράψει την αδιαφορία της τουρκικής φρεγάτας και τη συνοδεία της βάρκας από την τουρκική ακτεωρό μέχρι να φτάσει στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Αυτή είναι η τουρκική φρεγάτα Μπαρμπαρός που εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή την ατοϊκή δύναμη μεταξύ Τουρκίας και Μυτιλίνης. Γιατί στο συγκεκριμένο σημείο η ατοϊκή δύναμη είναι τουρκική φρεγάτα? Ναι, ενώ έχει τόσα πλοία η δύναμη του ΝΑΤΟ, αποφάσισαν να ορίσουν ως συντονιστή τουρκική φρεγάτα. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι σαν να βάζεις αγώνα Ελλάδας-Τουρκίας, τουρκοδιαιτητή. Πράγμα ανεπίτρεπτο. Όσο για την τουρκική ακτοφυλακή. Το μόνο που κάνουν είναι δυστυχώς συνοδεία. Φαίνεται ολοφάνερα. Εκεί δηλαδή ακτοφυλακή. Τη βαρκούλα. Δεν είναι λίγοι όσοι υποστηρίζουν πως οι Τούρκοι ακολουθούν τη συνήθη πρακτική τους. Αν δεν μπουν οι υπογραφές της συμφωνίας στην επικείμενη σύνοδο κορυφής, κάτι που σημαίνει για την Τουρκία ίσπραξη χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η συμμετοχή τους στην ατοϊκή δύναμη θα είναι μόνο για τα μάτια του κόσμου. Και αυτό αποδεικνύεται και από τα στοιχεία που φέρνει στο φως αποκλειστικά απόψε ο Α. Δείτε τι συμβαίνει όταν ανάμεσα στα τουρκικά παράλια και τη Λέσβο, ατοϊκή δύναμη είναι τουρκική φρεγάτα και τι όταν είναι γερμανική. Στις 11 Τρίτου από τις 6 το πρωί μέχρι τη 1 η δύναμη του ΝΑΤΟ στην περιοχή ήταν η γερμανική φρεγάτα. Αποτέλεσμα, μία μόνο βάρκα επιχείρησε να περάσει και αναχαιτίστηκε. Στις 2 το μεσημέρι ανέλαβε η τουρκική φρεγάτα. Αποτέλεσμα, μία βάρκα επιχείρησε και κατάφερε να περάσει τα ελληνικά χωρικά ύδατα, συνοδευόμενη μάλιστα από σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής. 12 Τρίτου από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 δεν υπάρχει καμία ανατοϊκή δύναμη στην περιοχή. Αποτέλεσμα, 1.300 άτομα πέρασαν συνολικά στη Λέσβο. Στις 12 το μεσημέρι κατέφτασε η τουρκική φρεγάτα. Η ενημέρωση που είχαμε ήταν ότι μετά τις 12 καταφτάσει πλοίο του ΝΑΤΟ και συγκεκριμένα η τουρκική φρεγάτα Μπαρμπαρός. Το πανηγύρι φυσικά, να σημειώσουμε, είναι το πρωί. Δεν είναι μετά τις 12 το μεσημέρι. Είναι ως τις 12 το μεσημέρι. Τώρα γιατί έρχεται μετά τις 12... Ονοείτο. Δηλαδή, λέμποροι, πώς γνωρίζουν. Όλα είναι ένα τεράστιο κύκλωμα. Αυτή η πληροφορία δεν ήταν μεν απόρριτη. Αλλά υπάρχουν πολλά άτομα. Διαρροές. Έτσι κάποιος είπε. Και σε τι υποτίθεται. Το πρωί που βγήκαμε εμείς 6 ώρα, δεν υπήρχε σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής έξω. Ενώ είχαν ενημερωθεί από το δικό μας θάλαμο επιχειρήσεων. Κανένα σκάφος για ευνόητους λόγους. 13 Τρίτου από τις 6 το πρωί μέχρι τις 9. Καμία ανατοϊκή δύναμη στην περιοχή. Πέρασαν 700 άτομα στη Λέσβο. Η τουρκική φρεγάτα εμφανίστηκε μετά τις 9.30.